Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Στέφανο Δέδα. Την καλησπέρα μας από Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι σας έχουμε προλάβει εδώ ακόμα. Ναι, ναι, είμαι στο αεροδρόμιο. Πετάω σε λίγο. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακράτες. Τι γίνεται, Καταρίνη, καλά είσαι? Καλά, ναι. Τελειώσαμε λίγο το μάτσο χθες. Λίγο σήμερα, λίγο ξεκούραση και τώρα Κωνσταντινούπολη, γιατί την Κυριακή έχουμε πάλι παιχνίδι με τη Φενέρ. Το πρόγραμμα δεν σου δίνει χρόνο για ξεκούραση. Κατευθείαν πάμε στο επόμενο μάτι. Κόσμο, νομίζω ότι και αυτή η μία μέρα ξεκούραση ήταν πολυτέλεια. Ναι, ναι. Εντάξει. Πολυτέλεια και βόλεψε. Εντάξει, γιατί ναι. Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Οι πτήσεις είναι βολικές. Παίζουμε Κυριακή, γιατί σήμερα έχει μάτι Φενέρ. Οπότε το μάτι πήγε Κυριακή το δικό μας. Εντάξει. Και κερδίσαμε, το πιο σημαντικό. Οπότε για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ ωραίο έτσι διήμερο χθες και σήμερα. Αλλά τελείωσε τώρα, κοιτάμε μπροστά. Κώς, αυτή η διαδικασία του Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή, πόσο εύκολα ξεπερνιέται, γιατί δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Αυτό που προσπάθησα να κάνω στο ξεκίνημα, παράδειγμα, του Champions League, πριν αρχίσει η κούραση μέση χρονιά, όταν θα φτάσει ο Δεκέμβριος, έτσι, ο Φεβρουάριος, ο Ιανουάριος, προσπαθώ να πιέσω την ομάδα να πάρουμε αποτελέσματα για να έχουμε χώρο για κάποια γκέλα μέσα στη χρονιά, στην Ευρώπη για παράδειγμα. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να κερδίσουμε οπωσδήποτε και την Ορλαντίνα και τον ΠΑΟΚ, για να έχουμε λίγο αέρα, ξέρεις, λίγο χώρο για την, όταν θα κορυφώνεται η ευρωπαϊκή έτσι, η παρουσία μας, να έχουμε χώρο για μια ήττα, έτσι πολύ απλά αυτό λέω. Mm-hmm. Απ' την άλλη, η διαχείριση δεν είναι εύκολη. Σίγουρα εξαρτάται με ποιον παίζουμε, πού παίζουμε και πότε παίζουμε και πάντα δίνουμε βάρος στην τουρκική λίγα. Για μας το τουρκικό πρωτάθλημα είναι προτεραιότητα. Καθώς για μας έχουμε πολύ καλές ομάδες, έτσι η Γαλατά, η Μπεσίκτας, η Φενέρη, η Εφές, η Καρσία, η Καϊμπάνδης. Δηλαδή θέλω να πω ότι η δυναμικότητα του τουρκικού πρωταθλήματος χρειάζεται την προσοχή μας εκεί και γύρω από αυτό περιστρέφει τη διαχείρισή μας. Κούτσο, αυτή η δυναμικότητα που λες και η ανταγωνιστικότητα θα προσθέσω εγώ, σας βοηθάει περισσότερο στο Champions League? Δηλαδή όταν έχεις μάτς κάθε εβδομάδα στην Τουρκία με ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου, δεν σε βοηθάει λίγο παραπάνω στο να δέσεις και να είσαι έτσι πιο καλό στο Champions League, να το πω κάπως έτσι? Νομίζω ότι χθες, και θα τελειώσω την ερώτηση με εδώ, νομίζω ότι χθες η δική σου ομάδα φάνηκε πολύ πιο δεμένη από του ΠΑΟΚ. Ξεκινώντας από αυτό που στο τέλος, με την αντίδρασή μας στο τελευταίο δεκάλεπτο, παρότι το μάτς έδειχνε να το παίρνει ο ΠΑΟΚ ή να παίρνει προβάδισμα, νομίζω ότι δείχνει ότι είμαστε σε καλό σημείο για αυτήν την περίοδο να αντιδρούμε και να παίζουμε σαν ομάδα, να τελειώνουμε με αποτελεσματικότητα και με τη δικιά μας φιλοσοφία. Δηλαδή κερδίσαμε με τον τρόπο που θέλαμε, που στοχεύουμε να παίξουμε και έτσι να κερδίσουμε. Οπότε αυτό που λέτε, ναι, συμφωνώ ότι δείχναμε πιο δεμένοι από τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, οι δυσκολίες σε βελτιώνουν. Έτσι, οι δυσκολίες που συναντάς στο πρωτάθλημα ή στο Champions League σε βελτιώνουν. Μέχρι φέτος παίζαμε στο FIBA Europe Cup, που ήταν μικρότερης δυναμικότητας σε κύπελο, mm-hmm. το οποίο ήταν πραγματικά σαν προπόνηση μέχρι τον Ιανουάριο περίπου, στις πρώτες φάσεις, γιατί το πολύ να χάσεις ένα μάτι σε μια σειρά αγώνων, δηλαδή σε ένα group. Δηλαδή μας έδινε και rotation και αυτοπεποίθηση και όχι μεγάλη δυσκολία. Το Champions League είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και πολύ πιο δύσκολο η τουρκική λίγα. Αλλά παιχνίδι, με rotation, με συγκέντρωση, προσπαθούμε να κρατήσουμε μια σταθερότητα που θα είναι δύσκολη. Που θα είναι δύσκολο βέβαια να το πετύχουμε με το δικό μας budget. Γιατί δεν έχουμε την πληρότητα άλλων ομάδων, που έχουν και πολλοί γηγενείς και μπορούν να κάνουν καλύτερη διαχείριση σε βάθος χρόνου. Κόουτς, mm-hmm. είπες για δυσκολίες και είχες και εσύ μια στραβή και μεγάλη κιόλας στην προετοιμασία, και μιλάω για τον τραυματισμό του Κλάρκ. Εντάξει, κοίτα, αυτό συνέβη σχετικά νωρίς, με την έννοια ότι είχαμε χρόνο να αντιδράσουμε λίγο. Είχαμε αποκτήσει το Ράντο, ο οποίος μπορούσε να παίξει και στο 4 και στο 3. Το κατεβάσαμε μια θέση, πήραμε ένα ψηλό, δηλαδή προσπαθήσαμε με μια εσωτερική αλλαγή και μια αντικατάσταση να
να διορθώσουμε αυτό που έγινε. Πολύ άσχημο, αλλά την άλλη ξέρουμε ότι δεν τον έχουμε καθόλου όλη τη χρονιά, οπότε δεν μπερδευόμαστε στη στρατηγική μας. Mm-hmm. Δηλαδή την ατυχία την ξεπεράσαμε με πλάνο και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ομάδα και να παίξουμε με το καινούργιο πλάνο που καταστρώσαμε 10 μέρες πριν το πρωτάθλημα. Έτσι που αυτό μας κόστησε την ήττα στη Γαλατά, στην πρεμιέρα, δεν ήμασταν έτοιμοι. Τώρα πατάμε λίγο καλύτερα. Αλλά συμβαίνει σε πολλές ομάδες, τραυματισμοί, και το θέμα είναι να έχεις στήριξη από τη διοίκηση και να προσπαθείς να αντιδράς. Να έχεις υπομονή, να έχεις αντικαταστάσεις ή να θέτεις πιο μακροχρόνιους στόχους για να μην έχεις μεγάλη πίεση στην καθημερινότητα. Κώστα, νομίζω έτσι όπως τα λες φωτογραφίζεις τον ΠΑΟΚ που έχει τα θέματα του και έχει ξεκινήσει όμως άσχημα. Που έχει ατυχίες με τραυματισμούς, έχει κακά, άσχημα αποτελέσματα στο ξεκίνημα. Αλλά νομίζω ότι εσύ τον ξέρεις αρκετά καλά και τον έχεις αντιμετωπίσει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, στη μέση της και τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν. Δηλαδή έχεις δει και το καλό και το κακό πρόσωπο μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, στο ΠΑΟΚ του λείπουν μόνο τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Οι ατυχίες ναι υπάρχουν, αλλά νομίζω όλες οι ομάδες έχουν τραυματισμούς. Δεν υπάρχει μάλλον χωρίς προβλήματα. Έτσι, και εμείς είχαμε και ο ΠΑΟΚ είχε και ο Άρης έχει και ο Ολυμπιακός έχει και αν κοιτάξουμε στην Ευρώπη τα προβλήματα είναι δεδομένα. Ειδικά στο τέλος προετοιμασίας όταν οι παίκτες προσπαθούν να κορυφώσουν, να ετοιμαστούν για το πρωτάθλημα η υπερπροπόνηση ή η ατυχία ή η πίεση ή βιάζονται οι προπονητές να βάλουμε τους παίκτες πιο γρήγορα φέρνει κάποιο ξέρεις, ή και η ατυχία. Νομίζω του ΠΑΟΚ το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν η ετοιμότητα ή οι τραυματισμοί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν το πρόγραμμα για μένα. Το βλέπω σαν προπονητής. Mm-hmm. Το να ξεκινήσεις μέσα στον Άρη κύπελο, θεωρώντας ότι είσαι το απόλυτο φαβορί σε ένα γήπεδο με 5.000 κόσμο και χωρίς άγχος ο Άρης θεωρητικά, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με άλλες βλέψεις. Έτσι, το να παίξεις στην Λούντβιγκσμπουργκ που είναι από τις πιο δύσκολες έδρες στο επίπεδό μας. Γιατί έχει ένα στυλ μπάσκετ το οποίο μπορεί να σε διαλύσει με τα press που παίζει και ένα περίεργο μπάσκετ που δεν μπορεί να προσαρμοστείς εύκολα. Το να έχεις πρεμιέρα στο γήπεδό σου μια ομάδα με μηδενικό όνομα, δηλαδή προμηθέας σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, αλλά με πολύ καλούς Αμερικάνους, με καλό budget. Νομίζω ότι το πρόγραμμα, η ατυχία, οι τραυματισμοί αλλά και κάποια λάθη που λογικό είναι να κάνεις όταν παίρνεις 10 παίχτες δηλαδή, ή 8 παίχτες. Mm-hmm. Νομίζω όλα αυτά συνετέλεσαν στο να έχει ο ΠΑΟΚ τώρα ένα αρνητικό πρόσημο σε αυτό που κάνει. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει ποτέ τίτλο, ενώ δεν θα παίρνει φέτος κανένα τίτλο και έχει απομακρυνθεί από τον τίτλο. Mm-hmm. Η ομάδα θα κινηθεί από τη θέση 4 έως 6, 5. Η τρίτη θέση είναι της ΑΕΚ 100%. Δηλαδή, πολύ φασαρία για το τίποτα ουσιαστικά. Γιατί δηλαδή και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, νομίζω το κλειδί είναι μέχρι στιγμή να έχει περισσότερες χαρές από ό,τι στεναχώριες. Τώρα υπάρχει ένας πανικός. Για ποιο λόγο, υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα ή να πάει στον τελικό? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να το ευχαριστούν πιο πολύ και ο περίγυρος. Δηλαδή ότι έχει μείνει πίσω στην κούρσα της πέμπτης θέσης. Γιατί τη θέση είναι της ΑΕΚ 100%, ό,τι και να κάνουν οι ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και η τέταρτη θέση θα παλέψει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, πιθανώς ο Προμηθέας ή το Ρέθινος αν έκλειξε. Δηλαδή υπάρχει μια αναστάτωση χωρίς λόγο. Δηλαδή και να λυθούν αυτά τα πράγματα, ποιο είναι το αντίκρισμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή θέλουμε να ευχαριστούμε. Σάββατο έχει μάτς, πάμε να στηρίξουμε την ομάδα, να το ευχαριστηθούμε, να προσπαθήσει η ομάδα. Τέλος. Τετάρτη στο Champions League το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει μια αναστάτωση χωρίς λόγο. Λίγο ποδοσφαιρική ας πούμε. Αυτό πόσο δύσκολο είναι όμως, Κώτσικη, και για ένα προπονητή για να δουλέψει, όταν ξέρει ότι, όπως λες και εσύ πολύ σωστά και το λέμε και εμείς από εδώ, ότι υπάρχει ένα ταβάνι στο να βάλεις στόχους. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις τίτλο. Και το οποίο ταβάνι, σε αυτό που λες, στα μάτια δεν είναι ταβάνι κάποιου τίτλου ή τέλος πάντων πολύ ψηλό, έτσι. Είναι συγκεκριμένη θέση. Εντάξει, είναι συγκεκριμένο, ναι. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι και για ένα προπονητή και μπαίνοντας και την ψυχολογία του κόσμου να τον πεις ότι εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παίζεις χωρίς στόχο αγωνιστικό. Παίζεις δηλαδή χωρίς. Προσπαθεί να βρεις τέταρτος. Να μου πεις, αν δηλώσεις πάμε για τέταρτη θέση, θα πει ο κόσμος είμαστε ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να είμαστε τέταρτη θέση. Αλλά δεν μπορεί να πας και παραπάνω. Δηλαδή, το θέμα είναι, το έχω πει και παλιά με τον Άρη, που πέρσι ανέβασε τον μπάτζετ ο Άρης, πήρε καλύτερος παίκτης θεωρητικά, ενώ όχι τη χρονιά με τον Μακνίλ, μιλάμε την περσινή χρονιά.
και με ρωτούσα, νομίζω μαζί μιλούσαμε, αν δεν κάνω λάθος πάλι. Λέω, δεν υπάρχει λόγος για μεταγραφές, δεν να ανεβάσεις τον budget, αφού δεν μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν, ναι, δεν θα πάρεις το Euro, το Champions League. Είναι σχεδόν αδύνατο. Και τι έγινε, ο Άρης ουσιαστικά την πρώτη χρονιά ευχαριστήθηκε πολύ τη χρονιά της με τις πιο χαμηλές τιμές των Αμερικάνων, McNeil, Zero Waters κτλ. Και την επόμενη χρονιά, που θέλω να ανεβάσω τον πύχη, υπήρχε μια μεγάλη γκρίνια, μια μεγάλη γκρίνια από την αρχή. Ναι. Το ίδιο έγινε και με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ανέβασε λίγο τον πύχη, ανέβασε και λίγο τον budget και υπάρχει μια... Είναι δύσκολο να τον προπονείτε, είναι πολύ δύσκολο να θέσει. Αλλά χωρίς λόγο καλλιεργείται ένα κλίμα πίεσης που δεν έχει... και να ανταπεξέλθει στην πίεση δεν έχει αποτέλεσμα. Κώστα, θεωρείς ότι ίσως οι ομάδες θα έπρεπε να προσαρμόσουν στόχους, δηλαδή να δημιουργήσουν μια ομάδα? Εσύ τώρα, ας πούμε, μας είπες ότι το ενδιαφέρον σε ένα κυρίως είναι στην τουρκική λίγκα. Έτσι, που είναι μια λίγκα που έχει τα φαβορί, αλλά έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να γίνονται εκπλήξεις. Έτσι, Καρσίγιακα. Σε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Έτσι, ναι, αλλά γίνονται εκπλήξεις. Δηλαδή δεν το παίρνει συνέχεια η ΕΦΕΣ ή η ΦΕΝΕΡ. Υπάρχει μια εναλλαγή. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που βγήκανε. Δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Έτσι, δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το έργο. Ναι, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ωραία, αν υπήρχαν 5 ομάδες στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, οι 6 θα μπορούσε να υπάρχει αναλλαγή του τίτλου. Σωστό, σωστό. Δεν υπάρχει. Μήπως είναι καλύτερα δηλαδή τις ομάδες δικές μας εδώ της πόλης να αλλάξουν στόχους, δηλαδή τι εννοώ με αυτό, να δημιουργήσουν μια ομάδα π.χ. για το Champions League, για το να κυνηγήσουν αυτό και να πούνε ότι η Ελλάδα, παιδιά, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μπορεί να έχεις, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, δεν μπορεί να έχεις στόχο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δηλαδή το ευρωπαϊκό θεσμό προτεραιότητα, γιατί η καθημερινότητα της Ελλάδος, ναι, η αντιπαλότητα με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αν είσαι Άρης, η ΑΕΚ και σε όλες τις χώρες γίνεται αυτό, σου επιστά την προσοχή πιο πολύ στο εγχώριο πρωτάθλημα. Αναγκαστικά, δηλαδή είναι θέμα μενταλιτέ. Ναι. Και αν ρωτήσεις τώρα ένα προπονητή αν θέλει να κερδίσει την Κίμη ή την Καζιαντέπ, θα προτιμήσει να κερδίσει την Κίμη. Λέω εγώ, όπως το βλέπω, ας πούμε, σαν ένας προπονητής. Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγαλύτερη φθορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, γι' αυτό και η επιτυχία στο ελληνικό, ή μάλλον η αποτυχία στο ελληνικό πρωτάθλημα μετράται διπλά, όπως ας πούμε η φθορά που υπήρχε στον ΠΑΟΚ με την ήττα από τον Προμηθέα, αν θέλεις, ας πούμε, ή η ήττα του Άρη στον Κόρυβο. Ναι. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι πιο πολύ πρεστής για τις ελληνικές ομάδες. Mm-hmm. Μιας που λέμε για το Champions League, coach, πώς θέλεις αυτή τη διοργάνωση που συμμετέχει η ομάδα σου και πρώτη φορά, δηλαδή το επίπεδο είναι μάλλον πιο ανεβασμένο από πέρσι? Μπορεί να υπάρξει πάλι έτσι μια ομάδα όπως η Τενερίφη που από το πουθενά, να το πω, στην ευρωπαϊκή, έτσι, στο ευρωπαϊκό στερέωμα εμφανίστηκε και πήρε το κύπελο? Εντάξει, το επίπεδο είναι παρόμοιο, δεν νομίζω ότι είναι ούτε πιο κάτω ούτε πιο πάνω. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά καλές ομάδες. Υπάρχει Μπεσίκτας, ας πούμε, υπάρχει Μπάμβιτ, υπάρχει η Τενερίφη που είναι καλή. Σίγουρα θα υπάρξουν μια-δύο εκπλήξεις που δεν έχουμε στο μυαλό μας, όπως θα είναι η Τενερίφη. Υπάρχει η ΑΕΚ που είναι πολύ καλή, υπάρχει η Βενέτσια. Γενικά το επίπεδο είναι σε καλό επίπεδο. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το Champions League είναι πάρα πολύ οργανωμένο. Μπασκετικά είναι πάρα πολύ οργανωμένη. Με τους ανθρώπους στο γήπεδο, με τις προεργασίες τους, με τις λεπτομέρειες. Είναι υψηλού επίπεδου διοργάνωση πέραν των ομάδων, που εντάξει, ξέρεις, είναι δύσκολο να έχεις όλα τα γκρουπ, ναι, με πολύ δυνατούς αντιπάλους, αλλά η οργάνωση του Champions League είναι πάρα πολύ καλή. Το λέω με δεδομένο ότι ήμασταν στο χαμηλότερο της FIBA, που ήταν πιο μέτρια διοργάνωση και έξω αγωνιστικά. Το Champions League αξίζει συγχαρητήρια στους ανθρώπους που το οργανώνουν, γιατί είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου. Έχει επενδύσει η FIBA σε αυτό, γιατί... Εντάξει, τώρα υπάρχει αυτή η κόντρα, βέβαια, και θα θέλω και το σχολείο σκότς για αυτή την κόντρα. Ίσως αυτό που λες, ο ανταγωνισμός μεταξύ FIBA και Ευρωλίγκας οδηγούν ότι το Champions να είναι καλύτερο οργανωτικά. Έχει αρκετά, επειδή διάβασα λίγο τις λεπτομέρειες, έχει και μπόνους στις ενίκες, αν περάσει σε κάποια φάση. Δηλαδή, για τις μικρομεσαίες ομάδες είναι πάρα πολύ... Δίνει ένα οικονομικό κίνητρο. Πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Αυτή την κόντρα τώρα FIBA Ευρωλίγα πώς τη βλέπεις? Γιατί σήμερα για παράδειγμα βγήκαν οι ομοσπονδίες που επιτέθηκαν στην Ευρωλίγα για τα παράθυρα. Χθες βγήκε ο Ντατόμε, είπε ότι δεν κάνει καλά η FIBA που καλεί τους παίχτες και μας μπαίνει στα δικασία με τα σωματεία.
Γενικά ένα θέμα που έχει άνοιξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιγαντώθηκε βέβαια στη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ. Και τώρα όσο φτάνουμε στις ημερομηνίες, στα παράθυρα αυτά τα λεγόμενα, με τα προκριματικά του επόμενου Euro, γίνεται ένας χαμός γενικά και όσο περνάει ο καιρός. Πώς το βλέπεις εσύ σαν προπονητής και τι ακούγεται στην Τουρκία, γιατί και εκεί θα έχει θέμα με τις μεγάλες ομάδες. Νομίζω είναι αρνητικό, γιατί υπάρχει χώρος να είναι όλοι ευχαριστημένοι με κάποιες συμφωνίες, θα μπορούσαν να είναι όλοι ευχαριστημένοι, αλλά από την άλλη νομίζω υπάρχει ένας εγωισμός, υπάρχει πολιτική που δεν αφήνει τις δύο πλευρές να προσεγγίσει η μία την άλλη. Είναι αρνητικό. Στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική ηρεμία σχετικά με αυτό, την έννοια ότι και ο προπονητής της Βεσίκτας είναι στην εθνική, δηλαδή είναι φιλική προς τη ΦΥΜΠΑ η τουρκική λίγα. Είχε το Τουργκάι μέχρι κάποια στιγμή πρόεδρο της FIBA Europe, δεν ξέρω ακόμα αν είναι ή δεν είναι. Ενώ γενικά η Τουρκία έχει πολύ καλή σχέση με τη FIBA, οπότε τάσσεται με το μέρος της. Και με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή παίζουν 5 ισπανικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, 4 συν το νικητή που ήταν η Μάλαγα του Euro Cup, και μόνο 2 από την Τουρκία, που είναι τελείως άδικο και άνισο, με την έννοια ότι και η Μπασίκτας και η Γαλατά έπρεπε να παίζουν Ευρωλίγκα με το budget και τον κόσμο που έχουν. Νομίζω ότι η θέση της Τουρκίας είναι πιο πολύ υπέρ της FIBA. Και έχει μια λογική. Γιατί η Ευρωλίγκα είναι πιο κοντά σε κάποια συγκεκριμένα κλαμπ, είναι πιο κοντά στις ισπανικές ομάδες. Αυτό είναι το κλίμα. Αλλά νομίζω ότι δεν απασχολεί πάρα πολύ, με την έννοια ότι η ΕΦΕΣ έχει σχεδόν μόνο Αμερικάνους. Μόνο η Φενέρ είναι ουσιαστικά το πρόβλημα που ανέφερες και πιο πριν με τον Τατόμι. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι εκτεταμένο πρόβλημα. Κάποιοι διεθνείς της Μπεσίκτας, αν είναι ο προπονητής ο ίδιος, γιατί τους περισσότερους διεθνείς έχει Μπεσίκτας αυτή τη στιγμή. Λογικά αυτοί θα πάνε. Ναι, όπου είναι ο ίδιος προπονητής. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει μεγάλο θέμα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να λυθεί, γιατί κρύβονται μεγάλα συμφέροντα. Σωστό. Έτσι ανοιχτά, και δύσκολο κάποιος να κάνει ένα βήμα να προσεγγίσει τον άλλον. Μακάρι να τα βρούμε την άκρη, γιατί νομίζω ότι καλό θα ήταν, δεν ξέρω, στο ελληνικό, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να υπήρχαν 2 διοργανώσεις, θεωρώ εγώ ευρωπαϊκές, πιο ανοιχτές, όπως η Ευρωλίγκα που λες και εσύ πολύ σωστά, ότι Γαλατά, Μπεσικτάς, μία από τις δύο θα πρέπει να παίζει Ευρωλίγκα, γιατί έχει όνομα, ιστορία, κόσμο, λεφτά. Έτσι και να ανοίξει λίγο και η Ευρωλίγκα να ανοίξει. Δηλαδή θέλουμε, βλέπουμε οι Αμερικανοί ανοίγουν το NBA, πάνε στις Φιλιππίνες, πάνε στην Κίνα. Η Ευρωλίγκα μένει κλειστά εκεί, Ισπανία, Ιταλία. Νομίζω αυτό που λες, το 16 ομάδες είναι πολύ άδικο. Η Ευρωλίγκα των 30 αγωνιστικών regular season φέτος θα είναι πολύ κουραστική, θα πλατιάσει, θα το δείτε. Δεν θα έχει το ενδιαφέρον με πέρυσι. Νομίζω ότι χρειάζονται σίγουρα 20 ομάδες, είναι το δίκαιο. Δηλαδή μία ακόμα ρωσική, μία-δύο ακόμα τουρκικές, μία ίσως γαλλική. 20 είναι ο αριθμός ο οποίος σίγουρα θα κρατήσει σε καλό επίπεδο. Δεν θα δούμε ομάδες τύπου Ζιελόν, Αγκόρα ή δεν ξέρω, ας πούμε, η Τούροφ ή κάτι τέτοιες ομάδες. Αλλά ταυτόχρονα θα αυξηθεί λίγο ο χάρτης, αλλά κρατώντας πάντα καλό επίπεδο. Δηλαδή νομίζω το 20 είναι το νούμερο που αναλογεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το δίκαιο, όχι το 16, αλλά ούτε και το 24 ή το 32 που πήγε παλιά. Και απ' την άλλη νομίζω ότι πρέπει να χωριστούν τα γκρουπ σε δύο, δηλαδή να γίνουν δύο μικρά πρωταθλήματα, δύο γκρουπ. Δηλαδή να υπάρχει regular season 18 αγώνων και όχι 30 αγώνων. Έτσι. Και όποιος έχει προοπτική να επενδύσει για σχετικά, έχει το Eurocup, ή αν υπήρχαν δύο διοργανώσεις για παράδειγμα, θα έχει τη δεύτερη διοργάνωση να πάρει από εκεί το εισιτήριο και να παίξει στην Ευρωλίγα. Έτσι, δηλαδή, και αυτό... Ναι, το Eurocup είναι, όπως το λες, είναι cup, είναι κύπελο. Δηλαδή είναι διπλή αγώνες από το 16 μέχρι τον τελικό. Αν έχεις ένα κακό δεκάλεπτο εκτός έδρας και κερδίσεις 10 πόντους στην έδρα σου και κατηγορήσεις το γήπεδο το τελευταίο δεκάλεπτο σε μια πόλη, τελείωσε η επένδυση. Δεν έχεις ευκαιρία. Είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή πόσες φορές το έχουμε δει να κερδίσεις 10 και τελευταίο δεκάλεπτο να χάσεις 15-20 πόντους και να αποκλειστείς. Σωστό. Δηλαδή και αυτή η επένδυση είναι πολύ τιμόρροπη στο ένα πόδι, ας πούμε. Έτσι, είναι ένα ρίσκο, συμφωνώ. Mm-hmm. Κλείνοντας, θέλω λίγο, επειδή σήμερα στην πόλη μας γενικά η λέξη Τουρκία παίζει πολύ. Καταρχήν,
Υπήρχε ένα ενδιαφέρον ή μάλλον μια προοπτική χορηγίας με τουρκική εταιρεία, με τον Άρη. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή είσαι στην Τουρκία, μήπως γνωρίζεις κάποιον Γιουνάν Γκιουλέρ, διοκτήτη των Storks, είναι με κοσμήματα και τέτοια, έχεις ακουστά κάτι κότσι τέτοιο? Γνωρίστηκα τώρα στο lounge, να σου πω την αλήθεια, γιατί πετάμε μαζί του. Φοβερά πράγματα. Για να δώσουμε και το ρεπορτάζ. Αν θέλεις είδηση, πετάμε μαζί. Εντάξει, μιλήσαμε λίγο. Πώς... Νομίζω ότι δεν θα σας πάρω τη δουλειά, να σου πω. Πρέπει να βρείτε μόνοι σας τι γίνεται. Όχι, μας κάνει. Εγώ είμαι και προπονητής. Τουλάχιστον τον είδες, πες μας, τον είδες θετικό ή αρνητικό, μόνο αυτό πες μας. Όχι, είναι σοβαρός επιχειρηματίας. Μίλησα και εγώ λίγο, γιατί πετάω μαζί με τον διευθυντή μου από την Γκαζιαντέπ. Είναι σοβαρό πρόσωπο στην Τουρκία. Είναι σοβαρό. Αυτό μόνο αρκεί. Δηλαδή δεν, ούτε ρωτάς τελεπτομέρειες, ούτε με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Απλά ήταν αστείο με ερώτηση και ήταν μπροστά μου, ας πούμε. Κατάλαβα, πετάει τώρα κι αυτός. Λοιπόν, κλείνοντας, ένα σχόλιο για τον Άρη, θέλω, γιατί ξέρω ότι πέρασες, έτσι έδωσες πολλά στην ομάδα και πήρες και πολλά. Αποτέλεσε, δεν ξέρω εσύ θα μας το πεις τώρα, άμα θες προπονητική σου αφετηρία για να εξελιχθείς στο προπονητή που είσαι σήμερα. Θέλω λίγο ένα σχόλιο για τον Άρη, Γιαννάκης, Πάγκος, επιστροφή. Πώς το βλέπεις? Νομίζω ότι η παρουσία του Κώστα Γιαννάκη έδωσε ένα χρώμα στον Άρη. Μια έγκλη, έτσι λίγο που υπήρχε μια γκρίνια πέρσι. Νομίζω ήταν μια ωραία νότα μπασκετική για τον Άρη, απ' τη μια. Απ' την άλλη, οι δύο νίκες με ΠΑΟ και με ΑΕΚ κύπελλο και προτάσεις αντίστοιχα δώσανε μια όθηση, ένα ωραίο σπρώξιμο στον κόσμο να είναι καλύτερα, να νιώθει καλύτερα με την ομάδα. Αγωνιστικά η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα, φαίνεται έτσι τα εκτός έδρας ότι είναι μεταμορφωμένη αρνητικά. Εντάξει, δηλαδή είχαμε κάποια αποτελέσματα, ξέρεις, με το Κόρυβο, είδαμε κάποια αποτελέσματα με το Κόρυβο, και με την Νίμπουργκ. Νομίζω ότι το θετικό είναι ότι η ομάδα κέρδισε κάποια μάτια μεγάλα στο γήπεδό του, έδωσε λίγο χαρά στον κόσμο, που είναι αυτό που έλεγα και στην αρχή, έτσι, πρέπει να μετράς περισσότερες χαρές απολύτως. Έτσι. Υπάρχει αστάθεια ακόμα αγωνιστική, που είναι λογικό σε πολλές ομάδες αυτή την περίοδο, και δυο μεγάλες θήτες στον Κόρυβο και στην Νίμπουργκ, αλλά δεν παίζει ρόλο για μένα. Σημασία έχει ότι ο Άρης πρέπει να ορθοποδήσει, να μαζέψει κάποιες νίκες στο γήπεδό του κυρίως, να βελτιώσει την εικόνα της εκτός έδρας. Νομίζω, δεν μπορώ να πω ότι είναι σε δρόμο, αλλά είναι σε καλό δρόμο, γιατί δεν παίζει ρόλο αν χάσει 20 πόντους στη Νίμπουργκ και χάσει 5. Σημασία έχει σε μια διαδικασία βελτίωσης της ομάδας. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Έτσι, σωστό. Κόουτς, εγώ να σε ευχαριστήσω και να ευχαριστούμε πολύ, κόουτς, και καλή επιστροφή. Καλή επιτυχία να βγει. Να είσαι καλά. Καλά.